Υπάρχει ανησυχία για αύξηση κρουσμάτων όπως σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι η μεταδοτικότητα της παραλλαγής Δέλτα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αναμένεται ότι εντός του Αυγούστου θα έχει επεκταθεί η παραλλαγή Δέλτα σε όλο τον πληθυσμό και αν ο εμβολιασμός δεν τρέξει γρήγορα, η πανδημία αυτή θα τελειώσει του χρόνου, διότι όλες οι πανδημίες αυτού του τύπου διαρκούν περίπου 3 χρόνια, όπως έγινε και με την Ισπανική γρήπη. Οπότε του χρόνου τέτοια εποχή μάλλον θα έχουμε τελειώσει με την πανδημία του COVID και ο ιός είτε θα έχει μετατραπεί σε ενδημικό όπως ο ιός της κοινής γρήπης ή θα έχει εξαφανιστεί εντελώς. Το θέμα είναι πόσοι από εμάς θα έχουμε πεθάνει μέχρι τότε. Έχουν καταργηθεί τα μέτρα υγειονομικής προστασίας από το κοινό. Κανένας δεν λαμβάνει μέτρα. Ο ιός της παραλλαγής Δέλτα μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και είναι καλό λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας να φοράμε μάσκα και στον εξωτερικό χώρο. Το παιχνίδι νομίζω παίζεται σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία θα εμβολιαστούμε. Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε, τόσο λιγότεροι θα πεθάνουν μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή που θα έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Οι πολίτες να τηρούν τα μέτρα υγιεινής προστασίας, δηλαδή να φορούν μάσκα, να πλένουν τα χέρια τους και να τηρούν τις αποστάσεις, πράγμα το οποίο δεν γίνεται, και να εμβολιαστούμε όλοι, να ξεφύγουμε από αυτή την αγκύλωση. Διαβάζω ότι το 40% του πληθυσμού της Ελλάδος είναι κάθετα αντίθετη στον εμβολιασμό. Οπότε αν είναι κάθετα αντίθεση στον εμβολιασμό, το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα αποτύχει, δεδομένου ότι τα παιδιά ηλικίας 0 έως 15 ετών είναι ανεμβολίαστα ακόμα. Οι ηλικίες αυτές παγκοσμίως αποτελούν το 30% του γενικού πληθυσμού. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι 41% στην Αφρική, 25 με 28% στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, άρα ο μέσος όρος είναι περίπου 30%. Άρα λοιπόν, αν εμβολιαστούμε όλοι οι ενήλικες, θα πετύχουμε με πολύ μεγάλη δυσκολία το ανοσιακό τείχος που είναι 70%. Όταν όμως από το 70% αυτό των ενηλίκων, το 40%, η μισή δηλαδή, λένε ότι δεν θα εμβολιαστούμε, τότε η επιτυχία του εμβολιασμού θα είναι γύρω στο 40%. Με 40% ανοσιακό τείχος δεν γίνεται ανοσία του κοινωνικού συνόλου, με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Δηλαδή θα χάσουμε ίσως και τον εαυτό μας, αλλά και άλλους. Συγγενείς, φίλους κτλ. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να εμβολιαστούμε όσο γίνεται πιο σύντομα και όσο γίνεται περισσότεροι.